Τώρα το πρώτο που ήθελα να πω, και συγχωρέστε με, θα ξεκινήσω έτσι, είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ψάλτη μας σήμερα, διότι μου φαίνεται μου τον ματιάσατε τον κανονικό μας τον ψάλτη. Δεν πρόλαβε να έρθει και μου τον ματιάσατε. Με παίρνει χτες και μου λέει δύο από τα τεστ που έκανα βγήκανε θετικά. Οπότε του λέω θα κάτσεις μέσα καλά και θα κάνεις πολύ προσευχή και εσύ για σένα, αλλά και εμείς θα κάνουμε πολύ προσευχή για σένα. Και όλα θα πάνε καλά. Γι' αυτό και θα παρακαλούσα πολύ να μην ξεχάσουμε ότι ακόμα αυτός ο παράξενος ιός κυκλοφορεί γύρω μας. Και όσοι δεν έχετε εμβολιαστεί, να προσέχετε πάρα πολύ. Ο παπάς και η παπαδιά εμβολιάστηκαν. Το δεύτερο που ήθελα να πω, λοιπόν, συνέχεια του δικού μας ψάλτη, είναι ότι ο Μωυσής έτρεξε σήμερα να αναπληρώσει τόσο όμορφα το κενό και να ψάλει με τόση όρεξη και με τόσο κέφι και μεράκι, και εσύ ήταν μόνος του στο ψαλτήρι. Και μου επέτρεψε το πρωί να ψάλω κι εγώ μαζί του. Γι' αυτό είναι καλό παιδί είναι. Και παλιός μου φίλος. Το τρίτο που ήθελα να πω, και νομίζω ότι είναι από αυτά σήμερα που γιορτάζει η γιαγιά μας, η προμητέρα μας, όπως τη λέει η Εκκλησία, η μάνα της μάνας του Θεού, η Αγία Άννα. Και λέω, σκεφτόμουν πόσο σπουδαίο είναι να έχουμε την Αγία Άννα, η οποία αυτή βασικά ανοίγει το δρόμο της σωτηρίας μας. Γιατί αν δεν είχε υπάρξει η Αγία Άννα, δεν θα φτάναμε στο να ξεκινήσει το έργο της σωτηρίας. Δεν θα υπήρχε η Αγία Άννα, δεν θα υπήρχε η Παναγία, δεν θα έρχονταν ακόμα ο Χριστός. Και μπορεί ακόμα να περίμενε ο Θεός να βρει τούτα δω τα πρόσωπα που θα δοθούν ολοκληρωτικά στο έργο Του και θα κατεβάσουν τον ουρανό κάτω στη γη. Ανοίγει λοιπόν η Αγία Άννα το δρόμο και τον ανοίγει τόσο παράξενα και τόσο πρωτότυπα που λέει κανένας διαβάζοντας τη ζωή της. Δεν μπορεί παρά έτσι να ήταν όμορφα δοσμένα όλα στο σχέδιο του Θεού. Και εκεί που η Αγία Άννα, ξέρετε που βρίσκεται στο Άγιον Όρος, εκεί στην άκρη που είναι οι υπέροχοι ασκητές, είναι οι σπηλές και τα καλύβια των ασκητών, και εκεί λοιπόν βρίσκεται η Αγία Άννα, που είναι η μόνη γυναίκα που γιορτάζει μέσα στο Άγιον Όρος μετά την Παναγιά. Έτσι κι αλλιώς η Παναγιά έχει όλο της το περιβόλι το Άγιον Όρος το όνομά της. Και έχουνε δύο ομάδες από ασκητήρια. Και τι ωραία το λένε, η Μεγάλη Αγία Άννα και η Μικρά Αγία Άννα. Και ζήσαν και ζουν εκεί τόσοι και τόσοι μοναχοί που ασκούνται. Και έχουν και το ένα κομμάτι από το ποδαράκι της, το οποίο πολλές φορές εμείς που το προσκυνάμε, το έχουμε δει, όχι μόνο να είναι ζεστό, αλλά να καίει στα χείλη μας όταν πάμε να το προσκυνήσουμε. Έτσι λοιπόν είναι τα θαυμαστά της πίστεώς μας
Έτσι πορεύονται οι Άγιοι και η Εκκλησία μας. Να μας δείχνουν μικρά ή μεγάλα θαύματα. Άλλωστε, για δέστε λίγο τώρα να τα ενώσουμε με το Ευαγγέλιο μας, το σημερινό. Και πάει ο Χριστός στη χώρα των Γεργεσινών και συναντάει δύο δαιμονισμένους, τόσο σκληρούς δαιμονισμένους, τόσο πολύ παιδεύονταν, αλλά παιδεύαν και όλο τον κόσμο που περνούσε από εκείνα τα μέρη, που κανένας, λέει, δεν τολμούσε να περάσει από εκείνους τους δρόμους που βρίσκονταν αυτοί. Και έρχεται ο Χριστός και τους θεραπεύει τόσο απλά, στέλνοντας τα δαιμόνια στους χείρους, στα γουρούνια. Μένω όμως και συγκινούμε στο τέλος της ευαγγελικής περικοπής. Και όμως, ενώ τους κάνει τέτοιο θαύμα ο Χριστός, οι κάτοικοι τι ζητάνε? «Έξελθε απ' εμού, αφημών, φύγε από κοντά μας». Ποιον, μωρέ, λένε να φύγει από κοντά του? Το Θεό, το Θεό, τον Θεό. Ποιον Θεό? Αυτόν που πριν από λίγο τους απάλλαξε από κάτι τόσο φρικτό. Και όμως φύγει από κοντά μας, διότι τους έπιασε φόβος αντί να τους πιάσει αγάπη. Γιατί, λέει, είδαν τα γουρούνια μέσα στα οποία πήγαν τα δαιμόνια να πέφτουν στο γκρεμό και στη θάλασσα και να πνίγονται. Θαύματα τους έκανε. Φύγε από κοντά μας, Θεέ. Φύγε, Χριστέ, φύγε, 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 φύγε. Και μπήκε στο πλοίο και έφυγε ο Χριστός. Σκέφτομαι λοιπόν και εγώ, μήπως με τον δικό μας τρόπο και εμείς πολλές φορές αυτό δεν λέμε στο Χριστό? Φύγε, δεν σε θέλουμε. Φύγε, δεν μας κάνεις. Γιατί δεν μας κάνεις? Εγώ τον βρήκα την αιτία γιατί δεν μας κάνει. Γιατί δεν τον θέλουμε. Γιατί δεν τον αγαπάμε. Γιατί δεν μας κάνει τα χατήρια όπως το θέλουμε εμείς. Βρε ανθρωπάκια, λέει ο Χριστός κάθε φορά στον καθένα. Εγώ θέλω το καλό σας. Εγώ θέλω αυτό που θα είναι η χαρά σας, η ευτυχία σας και η σωτηρία της ψυχής σας. Όχι. Εμείς θέλουμε αυτό που κατεβάζει κλάμα μας. Βρε καλά μου παιδάκια, βρε μας παίρνε το καλό, βρε μας το λέει έτσι, δεν μας το λέει αλλιώς. Όχι, 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 όχι. Εμείς θέλουμε το δικό μας. Θέλουμε το δικό μας και το διώχνουμε μετά. Μου γράφει ένα παιδάκι αυτές τις μέρες. Ζητούσε κάτι. Δεν θα πω τι. Λέει ο Χριστός, ο Θεός, δεν μου κάνει το χατήρι. Το έγραψε. Γι' αυτό και εγώ δεν ξαναπροσεύχομαι. Εντάξει. Και όμως τώρα, ξέρετε ποια είναι, θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι, γιατί μ' αρέσει να το πω έτσι. Ξέρετε ποια είναι η μαγιά και η καρδιά αυτού νου του Θεού? Ότι συνεχίζει να μας αγαπάει και ότι συνεχίζει να έχει, να πω και τα ελληνικά μου τώρα, πάντα Plan B. Δεν σταματάει σε μια λύση, ούτε σε μια πρόταση σε μας. Πάντα θέλει να έρθει να μας σώσει. Πάντα θέλει να έρθει να μας βοηθήσει. Πάντα θέλει να έρθει να μας αγκαλιάσει.
πάντα θέλει να είναι μαζί μας, πάντα είναι ερωτευμένος με μας. Όχι, δεν είναι σαν εκείνους τους έρωτες που μόλις δεν τους κάνεις το χατήρι, τάκα τάκα κερδίζουν και πυροβολάνε και φωνάζουν και τσιρίζουν. Τούτος εδώ ο Θεός, τούτος εδώ ο έρωτας, αυτή εδώ η αγάπη είναι 24 ώρες το 24ωρο από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι που φεύγουμε από εδώ, με όλη την αγωνία, με όλη την αγάπη, όχι για κάποιους, αλλά για όλους μας. Ό,τι κι αν κάνουμε εμείς, απλά έλεγε ο Άγιος Προφήριος, αχ μωρέ αυτοί οι Άγιοι καινούργοι, πόσο μας έχουν τρελάνει. Με αυτά που κάνουμε, λέει, ή στενοχωράνε το Θεό και χαίρεται ο διάβολος, ή στενοχωράμε τον διάβολο και χαίρεται ο Θεός. Αλλά θα το ξαναπώ για να μην μας πιάσει απελπισία. Δεν την θέλει την απελπισία ο Θεός, ακόμα και όταν δεν τον γουστάρουμε. Αυτός συνεχίζει να μας γουστάρει, να μας γουστάρει, να μας γουστάρει, να μας γουστάρει, να μας γουστάρει συνέχεια. Και να έρχεται ένα όμως, δεν παραβιάζει ο Θεός ποτέ τη θέλησή μας και την ελευθερία μας. Τι ωραία εκείνη η φράση, την έχω πει κι άλλες φορές. Υιέ μου, παιδί μου, δώσ' μη συν καρδία. Δώσ' μου την καρδιά σου, δεν θα έρθω ποτέ να την πάρω την καρδιά σου παρά μόνο όταν εσύ θα μου τη δώσεις. Και γιατί μωρέ εμείς δεν την δίνουμε την καρδιά και την κρατάμε μόνο για πάρτιμα. Μα κι αν τη δώσουμε, δεν θα την κάνει και δεν θα την κατακτήσει και δεν θα την εξουσιάσει την καρδιά μας ο Χριστός. Πάλι μαζί θα είμαστε. Μαζί θα είμαστε, μαζί θα είμαστε. Μην κοτεύετε λοιπόν, μην μπερδεύεστε λοιπόν. Ποτέ δεν έφυγε ο Χριστός, ποτέ δεν φεύγει ο Χριστός. Ιδού έστηκα επί την θύραν ημών και κρούω. Χτυπάω, 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 χτυπάω την πόρτα, λέει ο Χριστός. Εάν της μου ανοίξει, αν κάποιος, λέει, μου ανοίξει την πόρτα της ψυχής του, εισελεύσομαι εις Αυτόν, θα μπω μέσα και μονήν παρά Αυτόν ποιήσω και θα κάνω, λέει, κατοικητήριο εκεί, αλλά μαζί μας. Μέχρι που και μπορούμε να φύγουμε πάλι και να ξαναφύγουμε, αλλά πάλι θα ξανάρχεται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και δεν θα κουράζεται ο Χριστός. Αυτόν τον Χριστό λοιπόν έχουμε Θεό και Αυτός μας έχει φίλους και αδέρφια Του. Να είμαστε καλά, να συνεχίσουμε το καλοκαίρι, να χαιρόμαστε, να προσευχόμαστε και να προσέχουμε. Αλλά να χαιρόμαστε, να μην φοβόμαστε. Και ο Παπαχρίστος με την Παπαδιά, δεν μπορώ να μην σας το πω, θα ξαναφύγει λίγο. Γιατί κάποιος χαζός φίλος μου, για να το κάνει αυτό χαζός είναι, μου λέει, παπά, πάρ' την Παπαδιά και έλα. Θα σας πω όταν θα γυρίσω που θα πάω. Αρχάγγελο έχει και εκεί πάντως, γι' αυτό πάω, επειδή έχει αρχάγγελο. Δεν ξέρω γιατί με τραβάνε οι αρχάγγελοι. Τώρα, για να με δίνουν με τραβάνε, για να με αγκαλιάσουν με τραβάνε. Εγώ αφήνομαι πάντως. Και μου λέει, έλα, και όταν του είπα, ρε εσύ, του λέω, εγώ πρέπει να μαζέψω και τα λεφτά για να έρθω. Έλα ρε, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε, λέει, μην αγχώνεσαι. Θα πάω να δούμε.
και θα γυρίσω την Παρασκευή, το Σάββατο έχουμε μυστήρια εδώ στο ναό. Την Κυριακή ξεκινάμε, είναι η τελευταία λειτουργία απέναντι στον Άγιο Παράλαμπο του Ιουλίου και μετά ξεκινάμε τις παρακλήσεις. Οι παρακλήσεις έτσι σκεφτικά, μια που θα είμαι εκεί το πρωί και έρχεται η σειρά, θα τις ξεκινήσουμε από εκεί, θα κάνουμε μία και μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες είναι. Θα κάνουμε από εκεί πρώτα, θα ξεκινάμε 6 ώρα, θα φτάσουμε μέχρι την παραμονή του πανηγυριού μας που είναι η μεταμόρφωση και θα έρθείτε όλοι να κάνουμε το πανηγύρι. Το πανηγύρι θα αρχίσει στις 7 η ώρα και οι παρακλήσεις θα αρχίζουν στις 6 μέχρι 7 και μετά την παράκληση όποιος θέλει να με δει μέχρι το βράδυ. Ότι εδώ θα είμαστε. Όλες τις 13 μέρες του 15 Αύγουστου θα είμαστε εδώ. Θα κάνουμε το πανηγύρι το πρωί, θα έρθει και ο δεσπότης μας στις 6 του μηνός. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε από εδώ μετά τις παρακλήσεις μέχρι τις 13 του μηνός. Στις 14 θα το κάνουμε αγρυπνία όπως το κάνουμε όλα τα χρόνια και θα κάνουμε την αγρυπνία όπως πέφτει η σειρά της στον Άγιο Χαράλαμπο. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ και νιώθω. Δεν θα πάρω Κυριακή άδεια, έτσι, για να σας, για πείσμα σας, που είπατε πολύ, πότε θα φύγεις ρε παπά, κανά δυο μήνες, για να ησυχάσουμε. Εγώ δεν θα πάρω άδεια πάνω. Όχι, θα παίρνω άδεια τις καθημερινές, αλλά όχι τις Κυριακές. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αφού μοιράσουμε το αντίδωρο και πάρθει και από την Αντοκλασία, τα παιδάκια θέλω μετά να μείνουν, γιατί σε όσα παιδιά θα έρχονται εδώ, θα τους δίνω μετά δωράκια. Έχω δωράκια για τα παιδιά σας που φαίνεται εδώ. Και εσύ θέλεις, ε. Και όποιος θέλει να με δει για εξομολόγηση, θα είμαι εδώ. Και όταν τελειώσουμε θα φύγω.